Δεκάδες Κύπροι διαμαρτύρονται κατά του κουρέματος καταθέσεις από το πρώτο ευρώ ως αντάλλαγμα για το πακέτο διάσωσης. Τις έντονες αποδοκιμασίες των συγκεντρωμένων δέχτηκε ο Κύπρος Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης κατά την είσοδό του στο Προεδρικό Μέγαρο κατά το Υπουργικό Συμβούλιο. Μετά την αναβολή της συνεδρίας της Βουλής, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με την Κυπριακή Κυβέρνηση να επιδιώκει αλλαγές που στόχο έχουν να επομισθούν περισσότερα βάρη οι καταθέτες με ποσά άνω των 100.000 ευρώ. We don't need anyone to do anything for us. Δεν χρειαζόμαστε κανένα να κάνει κάτι για μας. Δεν χρειαζόμαστε δάνεια από άλλες χώρες. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε στον τρίτο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι πόλεμος και δεν θέλουμε τη Γερμανία εδώ. Δεν θέλουμε να μας βοηθήσουν καθόλου. Η απόφαση του Eurogroup προβλέπει εφάπαξη φορά 6,75% για τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ και 9,9% για τις καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Το εναλλακτικό σχέδιο προβλέπει εισφορά 3% για τις καταθέσεις κάτω των 100.000 ευρώ και 15% για τις καταθέσεις άνω των 500.000 ευρώ.